Πού πάμε, καπιτάνο? Πήγαινε μου που θέλει, είναι Έλληνα ταξιτζή. Δεν με νοιάζει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι της γνώσης. Πριν ψηφίσει ευρωεκλογές, πρέπει να ξέρει. Τι να ξέρω, ρε Μόρτι, ότι εσύ που πούλαγε κυραλφή για τη φαλάκρα, είσαι φαλακρό. Τι είναι αυτά που λε, είναι Έλληνα, βοηθέλινα. Το μαλλί μου δεν είναι φαλακρό. Και τι είναι? Medium rare. Ελά που λέω, άσε το κύριε Λέσιο σε τα μάζε. Την αγόρασε ο αδερφό μου την κυραλφή σου για να μεγαλώσει τα μαλλιά του. Και τελικά τι μεγάλωσαν? Τα αυτιά του. Στη νέα του ταυτότητα το κεφάλι του δηλωμένο δημό τη Χαλανδρίου και τα αυτιά του στάνω βρυλίσα. Μου το έχουν πει και άλλοι συνέλληνα. Το προϊόν εμφανίζει αυξητικές ιδιότητες. Ένας ψηφοφόρος μου έριξε κατά λάθος κυραλφή στο παντελόνι του. Ω, και τι έγινε? Το σουδάβλι του σαν φωτόσπαθο το τζεντάι. Ρε Βαλόπουλε, θα μας τρελάνιζε. Εσύ δεν πουλάγες αυτό το τέλοπον που θεραπεύει κατάθλιψη, άνοια και αλτσχάιμερ? Τα αγόρασε, ρε παγαπώ, τη γιαγιά μου που είχε άνοια. Και πώς είναι τώρα η γιαγιά? Φαλακρή με άνοια. Μην το λες αυτό στην Έλληνα. Γιατρεύτηκε η γιαγιά. Αφού πήρε το τελοπόν, δεν έχει πλέον άνοια. Και γιατί δεν το θυμάται, ρε, ότι θεραπεύτηκε? Πλάκα μου κάνεις, πώς θα το θυμάται αφού έχει άνοια? Και δεν μου λες εσύ, ρε προεδράρα μου, εσύ μας κάνεις κηρύγματα για την πατρίδα, γιατί έχεις λεφτά, ρε, στο εξωτερικό? Μιλές ψέματα, απατεώνιε. Ο Βελόπουλος δεν έχει λεφτά στο εξωτερικό. Και αυτά που έχεις στείλει στη Γερμανία, γιατί τα έστειλες, ρε? Να σπουδάσει. Για εμάς που ζούμε με 3 και 60, να δω ποιος θα νοιαστεί. Εγώ θα νοιαστώ στην Έλληνα. Θες μισθό 4.000 ευρώ το μήνα? Εάν βγεις, θα δώσεις 4.000 μισθό. Και άλλα τόσα σε συντάξεις. Το αφεντικό τρελάθηκε στην Έλληνα. Και γιατί δεν τα κάνεις 4%? 4%, που να τα βρούμε τόσα λεφτά. Και τα 4.000 θα τα βρεις, ρε. Αυτή η λεπτομέρεια δεν με απασχολεί στην Έλληνα. Δεν σε απασχολεί που θα βρεις τα λεφτά που υπόσχεσαι? Όχι. Γιατί να με απασχολεί? Σαν πως θα βγω για να τα δώσω? Αλήθεια τώρα, ρε. Καλαμπουρίζω στην Έλληνα. Το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ. Θα βρούμε τα λεφτά επειδή θα συνδέσουμε τις εξορίξεις φυσικού αερίου με μισθούς και συντάξεις. Το μεγαλύτερο κοίτασμα αερίου βρίσκεται στην Ελλάδα. Πού? Το στούντιο που πήρε συνέντευξη από τον Καρβέλα Λιμπεράκη. Όπως ψηλέω, όπως σε κόβω, θα έκανε ένα παρεάκι με τον Τερλέγκα, άλλο πράγμα. Τι σχέση έχω εγώ με τον Τερλέγκα? Εσύ νομίζεις ότι έχεις επιστολές του Ιησού και ο Τερλέγκας ότι είναι ο Ιησούς? Κοροϊδεύεις, βλάστημε! Θα σου κοπούν τα γέλια όταν δεις το ιδιόχειρο μήνυμα του Ιησού για τις επιστολές που θα μου στέλνε. Τι έγραφε? Κοιμή σου δεν θα στείλω. Εγώ ξέρω, κύριε Βελόπουλε, ότι ούτε φέτο θα κάνουμε διακοπές. 30% πάνω πήγαν τα ακτοπλοϊκά. Τι είναι αυτά που λες, είναι Έλληνα? Μόνο τα κορόιδα πληρώνουν πλέον ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αφού υπάρχει νέα κυραλιφήν ναζωραίων με καθαρό νεύτη. Τι κάνει αυτή? Βάζεις δυο δάχτυλα στα καπούλια σου και δεν χρειάζεσαι ακτοπλοϊκά. Περπατάς στο νερό σαν τον ναζωραίο. Φτάκαμε. 200 ευρώ. Τρελάθηκε στην Έλληνα, αφού δεν έγραψε τόσο το ταξίμετρο. Τι είναι αυτό? Προκαταβολή μισθοδοσίας. Στάξε τώρα τη 200 ρούμπα και μόλις βγεις πρωθυπουργός, κράτα τα από το πρώτο μου μισθό. Μου δίνεις 3.800. Να σε παρεξηγήσω.